Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. All About Harrison Air στο Λίπερο 107,4. Σε μια μέρα που έχουμε αρκετά πραγματάκια να σας πούμε και για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ. Γιατί σήμερα, μετά από αρκετό καιρό, έχουμε αρκετή θεματολογία που έχει να κάνει και με το μπάσκετ. Καθώς είχαμε ανακοινώσεις από την ΚΑΕ Άρης. Δύο παιχνίδια σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, Σενεγάλη Κολομβία. Πολύ ωραία. Και Ιαπωνία-Πολωνία είναι τα παιχνίδια στα οποία, τα οποία έχουν ξεκινήσει. Δόθηκε πριν από λίγο πέναλτι υπέρ της Σενεγάλης, το οποίο όμως το πήρε πίσω ο κύριος Βαρ και έτσι δεν θα έχει την ευκαιρία η Σενεγάλη για να πάρει το προβάδισμα και σωστά το ΒΑΡ ακυρώνει την υπόδειξη του διαιτητή, καθώς ο αμυντικός της Κολομβίας πήρε μπάλα και μαζί πήρε και τον Μανέ, αλλά επειδή πήρε πρώτα μπάλα και αυτό μπορείς να το δεις μόνο μέσα από την κάμερα, σωστά δεν δόθηκε αυτό το πέναλτι υπέρ της Σενεγάλης. Το πρωί όσοι μας ακούσατε εδώ στην Τρόικα θα ακούσατε και τις προβλέψεις μας που δώσαμε άσο την Ιαπωνία και χ τη Σενεγάλη. Για να δούμε τι θα είναι το πρώτο στοίχημα που έπαιξα, να ξέρεις. Μαζί με χ την Αγγλία. 5 βουλάκια πάρεις 155. Δεν καλά. Μια χαρά. Στο τέλος ξέρω θα πάρω βέβαια πάλι. Θα ανοίξει 3-0 το ένα και 2-0 το άλλο. Αλλά τέλος πάντων θα έχουμε ένα ενδιαφέρον στοιχηματικό να παρακολουθούμε τα παιχνίδια παρέιτσα. Στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης βρισκόμαστε και τα δύο μάτς είναι στο 0-0. Βλέπω τα εισιτήρια στη Super League και βλέπω ότι συνολικά τα εισιτήρια δεν φτάσαν ούτε το 1 εκατομμύριο όλων των ομάδων στη Super League όλο το χρόνο. Μετά προσπαθούμε να συγκρίνουμε με άλλες χώρες. Ο 328 που ζητάει άλμπουμ με τον ΠΑΟΚ δύσκολα δεν έχει, άμα δεν να σε δώσω ένα της Super League. Έχουμε Super League, να δώσουμε στο παλικάρι. Δεν ξέρω αν έχουμε. Έχουμε Μουντιάλ. Ανταποδίδω την καλησπέρα στον Νίκο. Είμαστε σε αναμονή της ανακοίνωσης του συνόλου της προετοιμασίας της ομάδας. Όταν λέω του συνόλου, αναμένεται σε λίγη ώρα η ΠΑΕ Άρης να ανακοινώσει τόσο τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει, όσο και τις ακριβείς ημερομηνίες για το διάστημα της προετοιμασίας στα 3-5 πηγάδια, αλλά και στην Ολλανδία, όπου θα βρεθεί για ένα δεκαήμερο και αναμένεται να δώσει και εκεί φιλικά παιχνίδια. Παράλληλα, σήμερα υπήρξε η πληροφόρηση από την ΠΑΕ Άρης ότι στη μεν περίπτωση του Μενέντες μάλλον πάμε για άλλα, μάλλον δεν θα κινηθεί ο Άρης τελικά για την απόκτησή του, γιατί όπως και στην περίπτωση του Σέρο υπάρχουν διάφορα ζητήματα που συνεχώς προκύπτουν από την πλευρά του κοινού εκπροσώπου τους. Και στη μεν περίπτωση του Μενέντες έχει ήδη βρεθεί ο παίκτης που ο Ερέρα προτιμάει για το αριστερό άκρο της άμυνας, άρα θα πάει για άλλον ποδοσφαιριστή. Είναι μια απόφαση αυτή που έχει πάρει η ΠΑΕ Άρης και δεν θα ενεργοποιήσει αυτή την αρχική συμφωνία με τον Μενέντες, που μετά τα χαλούσε όχι στο ενίκιο, όχι στο αυτοκίνητο, όχι ως οτιδήποτε, δηλαδή να έχεις βρει την αμοιβή σου, να έχεις συμφωνήσει ότι έρχομαι, ξέρω εγώ, για 100.000 ευρώ και να τα χαλάς για τα, όχι για τις δόσεις ξέρω εγώ πότε θα είναι οι δόσεις, για το πότε θα είναι το, αν το αυτοκίνητο θα είναι 1.400-1.600 και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα, και αυτό δείχνουν αρκετά πράγματα τα οποία νομίζω ότι πρέπει να τα κοιτάνε πολύ καλύτερα στην πλευρά του Άρη. Και βεβαίως για μένα ορθώς, όταν ένας παίκτης παρουσιάζει εξ αρχής τέτοια ζητήματα και θέματα, ορθώς δεν πας στην λογική εδώ να τον πάρεις, αλλά κάνεις ακριβώς το αντίθετο, του δείχνεις την έξοδο πριν καν του δείξεις την είσοδο. Για την περίπτωση του Σέρου είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Σε αυτόν
γιατί είναι μια επιλογή του προπονητή. Σε αυτόν δόθηκε κατά κάποιο τρόπο, αν θέλετε, ένα τελεσίγραφο 2 ημερών να αποδεχθεί την πρόταση του Άρη που, με την οποία έχει συμφωνήσει προφορικά. Και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, όταν υπάρχει κάτι τέτοιο, πώς μετά ορισμένοι που εκπροσωπούν τους ποδοσφαιριστές μπαίνουν σε μια διαδικασία να δημιουργούν περίεργες καταστάσεις και στο τέλος να μένουν και οι παίκτες χωρίς δουλειά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Για τον Σέρο εξακολουθεί και ενδιαφέρεται ο Άρης, αλλά έχει δώσει κατά κάποιο τρόπο αυτό το τελεσίγραφο. Δεν είναι θέμα προκαταβολών ή παρόμοιων καταστάσεων, όπως κακώς αναπαράγεται και ανεύθυνα από αρκετούς, που ως στόχο έχουν μόνο να καλλιεργήσουν την εσωστρέφεια στον Άρη. Είναι άλλα τα ζητήματα και τα θέματα. Και εκεί που έχει καθυστέρηση η Άρης πρέπει να το σημειώνουμε, αλλά εκεί που πραγματικά το πρόβλημα δημιουργείται γιατί κάποιος, να μην πω τι ακριβώς πάει, είναι λίγο αδόκιμο για την εκπομπή και για τον αέρα, και τζιτζιρι μίτζιρι, είναι προτιμότερο να πηγαίνεις για αλλού, γιατί και όλη του η παρουσία τελικά του όποιου ποδοσφαιριστή κάπως έτσι θα είναι. Και το μόνο που θα θέλει ο Άρης την επόμενη σεζόν να έχει κάποιους τέτοιους παίκτες οι οποίοι συνεχώς θα γκρινιάζουν και θα προκαλούν μύρλα και γκρίνια και εντός των αποδυτηρίων του. Επαναλαμβάνω για τον Μεν Μενέντεθ ότι ο Ερέρα πάει για άλλον και ήδη έχουν γίνει οι κινήσεις. Και η πληροφόρηση από την πλευρά της ΠΑΕ Άρης είναι ότι είναι σε καλό δρόμο η περίπτωσή του. Και για την περίπτωση του Σέρο, σημειώθηκε ότι για 2 ακόμα μέρες θα περιμένει την υπογραφή του συμβολέου στον παίκτη, γιατί έχουν σταλεί τα συμβόλαια στον ποδοσφαιριστή. Και εφόσον υπογράψει έχει καλό, σε διαφορετική περίπτωση ο Άρης θα κινηθεί και για αυτή τη θέση για άλλον ποδοσφαιριστή. Αύριο είναι το κρίσιμο συμβούλιο στην Super League. Είναι ένα συμβούλιο που θα κρίνει πολλά και για τον Άρη. Έχω την αίσθηση ότι ο Άρης είναι από τις ομάδες που στηρίζουν την όλη κατάσταση, γιατί αναγνωρίζεται, τουλάχιστον σε προφορικό επίπεδο, να κρατάμε πάντα και μια επιφύλαξη, γιατί μιλάμε πάντα για πολιτικούς εδώ πέρα, το ξεχνάμε αυτό, αλλά αναγνωρίστηκε από την πλευρά της πολιτείας το γεγονός που όλοι βέβαια το ξέρουμε, όλοι το αποδεχόμαστε, ακόμα και οι εχθροί του Άρη το αποδέχονται, αλλά παρόλα αυτά πήγαινε να μην εφαρμοστεί, δηλαδή το να υπάρχει μια μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα σε σχέση με την εμπορικότητα ομάδων όπως ο Παναθηναϊκός και ο Άρης. Και αυτό σημειώθηκε από τον κύριο Βασιλιάδη στη χθεσινή συνάντηση, ότι Παναθηναϊκός και Άρης θα λάβουν περισσότερα χρήματα σε σχέση με άλλες ομάδες, λόγω ακριβώς της εμπορικότητάς τους, και δικαιολογημένα θα πρέπει να εισπράξουν περισσότερα χρήματα από τα τηλεοπτικά. Θα το δούμε μέσα στην πράξη, το πώς θα λειτουργήσει και αν θα λειτουργήσει αυτό το μοντέλο. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από κάποιες ομάδες που βλέπουν ότι δεν πρόκειται να σωθούν με τίποτα αν πέσουν 6. Από την άλλη, ομάδες όπως η Λαμία ή ο Απόλλωνας, αν δεν πάμε σε μια τέτοια λογική, δεν θα έχουν ποτέ τηλεοπτικό συμβόλαιο, και ο Ατρόμητος με τα 330 εισιτήρια κατά μέσο όρο επίσης δεν βλέπω να πιάνει τηλεοπτικό συμβόλαιο. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα θα υπάρξουν αντιδράσεις από κάποιες ομάδες, θα υπάρξει και η άλλη πλευρά από κάποιες άλλες ομάδες. Σίγουρα πιέζουν οι μη έχοντες στέγη, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να υπογράψουν για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Οι 11 δεν μπορούν να παίξουν, όχι 11, οι 9 δεν μπορούν να παίξουν χωρίς άλλους 7 μόνοι τους. Με όλα αυτά να συνθέτουν ένα puzzle, θα δούμε πού θα κάτσει τελικά η μπίλια. Ελπίζω, για να δικαιωθεί και η στήλη εδώ και πάρα πολλά χρόνια στον έντυπο τύπο που πλέον φιλοξενείται εδώ και ένα χρόνο στην Άρη Σίσε, την κίτρινο-μαύρη απόλυτη ενημέρωση για όλους σας. Ελπίζω λοιπόν, για να δικαιωθεί και η στήλη, η μπίλια να κάτσει στο κίτρινο. Στις καθυστερήσεις βρισκόμαστε και στα 2 παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Ιαπωνία-Πολωνία 0-0 και Κολομβία-Σενεγάλη 0-0. Θα το πάμε λίγο ανάποδα σήμερα. Θα πούμε για μπάσκετ στην αρχή, και αυτό γιατί το μπάσκετ σήμερα έκανε 3 ανακοινώσεις. Μία τριπλή στην ουσία έκανε. Μία ανακοίνωση που έχει να κάνει καταρχήν με την παραμονή ενός παίκτη που βοήθησε αρκετά την περσινή σεζόν, και νομίζω είναι θετική η παραμονή του Γκάρι Μπέλ στην ομάδα του Άρη. Ο Γκάρι Μπέλ, ο οποίος συνεχίζει λοιπόν στους κιτρινόμαυρους,
και νομίζω ότι είναι μια πραγματικά σημαντική παραμονή ή αν θέλετε μια προσθήκη απαραίτητη στο φετινό, για το φετινό ρόστερ. Παράλληλα ανακοινώθηκαν από τη μία η απόκτηση του Μπορίς Νταλό, ένας παίκτης που τα πήγε αρκετά καλά με τον Πανιόνιο πέρσι. Βέβαια αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος ήταν στην ομάδα που σώθηκε γιατί πήγαν και κέρδισαν τα επιβιβασμένα τρίκαλα μέσα στον Κόρυβο. Ο Νταλό σε κάθε περίπτωση είναι ένας αθλητής που μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Και βέβαια γενικότερα έχω την αίσθηση, πρέπει να καταλάβουμε και να αντιληφθούμε ότι το ρόστερ θα είναι συγκεκριμένων δυνατοτήτων και για τις δυνατότητες αυτές που έχει η ομάδα, τα χρήματα που μπορεί να διαθέσει η ομάδα, αυτοί οι αθλητές, τόσο ο Νταλό όσο και ο Μπέλ, είναι πολύ καλές επιλογές. Αλλά θέλω να καταλάβετε αυτό που λέω. Είναι πολύ καλές επιλογές, ειδικά ο Μπέλ, δεδομένων των χρημάτων που μπορεί να διαθέσει η ομάδα, αλλά και του μπαν που έχει η ομάδα. 6 μάλιστα μπαν έχει η ομάδα. Όπως επίσης, μια πάρα πολύ καλή επιλογή είναι και η προσθήκη του Δημήτρη Βεργίνη, του παίκτη που επιστρέφει στον Άρη και την Θεσσαλονίκη, παίκτης ο οποίος και αυτός μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ και με την εμπειρία του και βεβαίως είναι ένας πάρα πολύ καλός αθλητής και πολύ καλός μπασκετβολίστας. Ξαναλέω, με βάση το value for money και οι τρεις επιλογές είναι πάρα πολύ καλές, ειδικά οι επιλογές του Μπέλ και του Βεργίνη. Ο Άρης, ο οποίος ίσως και εντός της ημέρας, αλλά μάλλον θα πάει για τις επόμενες μέρες, θα πάρει και τον Σλαφτσάκη, και αυτός ένας αθλητής με συγκεκριμένες δυνατότητες που ταιριάζουν όμως στα οικονομικά δεδομένα της ομάδας αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το μεγάλο στοίχημα για τον Άρη βεβαίως είναι η παραμονή του Μποχωρίδη και νομίζω ότι από αυτήν την περίπτωση θα δούμε και τι δυνατότητες θα υπάρχουν για την ομάδα τη νέα σεζόν, σε συνδυασμό βέβαια και με τους ξένους που θα έρθουν, που θυμίζω ότι πρέπει να είναι αθλητές που το letter of clearance βρίσκεται στην Ελλάδα, βρίσκεται στον ΕΣΑΚΕ και στην ΕΟΚ. Κληρώθηκαν και τα δύο παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη και Σενεγάλη Κολομβία και η Ιαπωνία Πολωνία στο 0-0, χωρίς κάποια από τις δύο ομάδες από τις τέσσερις ομάδες να ξεχωρίσουν ιδιαίτερα. Βέβαια είχε μια πολύ μεγάλη φάση η Πολωνία με τον Ιάπωνα όμως goalkeeper να απομακρύνει την μπάλα κυριολεκτικά πάνω στη γραμμή και μάλιστα η μισή μπάλα πέρασε και τη γραμμή, αλλά επειδή υπάρχει η δυνατότητα, με έχουν το ρολόι οι διαιτητές και έχουν αυτό το goal line και τα λοιπά, πως λέγεται, goal line technology λέγεται, είδαμε ότι η μπάλα δεν πέρασε ολόκληρη τη γραμμή. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα παρέμεινε το 0-0 και στο παιχνίδι της Ιαπωνίας με την Πολωνία. Στο μπάσκετ βέβαια είναι άλλα τα θέματα και τα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο, είναι τι θα γίνει με τα μπαν, τι θα γίνει με τα οικονομικά θέματα, αν θα καταφέρει η ομάδα να πάρει αδειοδότηση. Έχει πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα η μπασκετική ομάδα. Βέβαια το καλό είναι ότι κατάφερε και θα βρεθεί τελικά στο Basketball Champions League, ενώ αρχικά φαινόταν ότι ο Άρης θα είναι εκτός συμφώνος. Τελικά ο Άρης πήρε τη μία wild card για να συμμετέχει στην διοργάνωση. Βέβαια θα συμμετέχει από πολύ νωρίς, 20 Σεπτεμβρίου, τα προκριματικά του Basketball Champions League. Στις 9 Οκτωβρίου θα αρχίσει η κανονική περίοδος, αλλά νομίζω ότι εκεί στις 20 Σεπτεμβρίου στην ουσία ο Άρης θα χρησιμοποιήσει και αυτά τα παιχνίδια και ως προετοιμασία. Βέβαια θα είναι και ένας στόχος πρέπει να υλοποιηθεί, άρα η ομάδα θα πρέπει να είναι έτοιμη μέχρι εκείνο το χρονικό διάστημα για να καταφέρει στη συνέχεια να μπει έτοιμη και στα παιχνίδια του πρωταθλήματος στην Ελλάδα. Φίλος ο Νίκος ρωτάει πότε θα μιλήσει ο Γουλιέλμος. Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση που θέτεις. Γενικότερα όπως βλέπεις αποφεύγει τις δημόσιες τοποθετήσεις. Εγώ έχω την αίσθηση ότι πρέπει κάποια στιγμή να το κάνει. Δεν γίνεται να το αποφεύγει διαπαντός. Δεν ξέρω αν σε κάποιους αρέσει αυτό. Αν νομίζει ότι τις συνεντεύξεις και τις τοποθετήσεις θα τις κάνει για να τις ακούσουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, γιατί το βλέπω και αυτό. Καλά σας κάνει και τα λοιπά. Σε εμάς κάνει καλά.
είτε την κάνει τη συνέντευξη είτε όχι, εμείς θα γράψουμε για τον μπάσκετ του Άρη. Θα βάλουμε πληροφορίες, θα βάλουμε δηλώσεις, θα βάλουμε το ένα, θα βάλουμε το άλλο. Εμείς τη δουλειά μας θα την κάνουμε. Το θέμα είναι να ενημερώσει τον κόσμο του Άρη για το τι σκέφτεται και πώς σκέφτεται να λειτουργήσει. Τώρα, αν η θέση του και η άποψή του είναι ότι δεν πρέπει να το κάνει, δεν μπορούμε να τον αναγκάσουμε τον άνθρωπο. Δεν μπορούμε να τον αναγκάσουμε. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξει τα χαρτιά του, να τοποθετηθεί, να μας πει τι και πώς, ώστε και ο κόσμος να μην έχει τόσο μεγάλη αγωνία για την επόμενη ημέρα. Σίγουρα το γεγονός ότι πήγαμε σε μια ανακοίνωση σήμερα τριών παικτών, γιατί μιλάμε για μπάσκετ, έτσι. Το μπάσκετ θέλει 12 παίκτες. Αν έχει τους τρεις. Ο Πέρση έμεινε κανένα ζεφλέ. Άρα τι, τρεις έχουμε. Έχουμε κανέναν άλλον. Κανένα ψηλό, κανένα κοντό. Κανένα δεξιά, αριστερά, τίποτα. Όλοι γεια σας. Όλοι γεια σας. Σίγουρα. Τσαϊρέλης έφυγε. Αθηναίου έφυγε. Μούρτος. Έκανε και προσφυγή ο Μούρτος. Και, όχι, έκανε και προσφυγή και μου ήταν και διάφοροι που μου τον υπερασπιζόντουσαν κιόλας. Όχι για την προσφυγή, για τα δεδουλευμένα του. Για το γεγονός ότι ζήτησε εκτός τα δεδουλευμένα και τον επόμενο χρόνο. Αρχηγός του Άρη. Τράβηξε, λέει, πολλά το παιδί. Τι τράβηξε δηλαδή το παιδί, ρε φίλε, για πες μου, για να καταλάβω τι τράβηξε. Ήτανε το παιδί απλήρωτο, ναι, και κακός ένα χρόνο. Το παιδί. Και τα 3-4 προηγούμενα χρόνια έπαιρνε 50, 60, 70, όσα έπαιρνε τέλος πάντων. Και καλώς τα έπαιρνε αφού υπέγραψε το συμβόλαιό του. Κανείς δεν είπε δεν πρέπει να τα πάρει. Ούτε κανείς λέει ότι δεν πρέπει να πάρει και τα χρήματα του συμβολαίου της περσινής σεζόν. Και ο Τσαϊρέλης όμως ήταν απλήρωτος, αλλά δεν πήγε να κάνει προσφυγή και να ζητάει διπλά και τριπλά από τα δεδουλευμένα. Κάποια στιγμή, ορθώς οι αθλητές προσπαθούν να προασπίσουν τα συμφέροντά τους και είναι πολύ λάθος αυτό που έγινε από το Λάσκαρη, γιατί τους κορόιδευε στην ουσία. Αλλά όχι, ρε φίλε, να λες ότι είσαι ο αρχηγός του Άρη και να φεύγεις και να κάνεις προσφυγή, να ζητάς και τα επόμενα. Και να ζητάς και τα επόμενα. Θα σου λέγει κανένας τίποτα αν ζητούσες να πάρεις τα χρήματά σου με διακανονισμό. Ή ακόμα και να τα πετούσε όλα μαζί, παιδιά. 50 χιλιάρικα, 60 μου χρωστάτε από πέρσι. Τα θέλω όλα. Πας κάνεις προσφυγή και ζητάς και του επόμενου χρόνου. Ντροπή, ρε παιδιά. Λίγη ντροπή. Λίγη ντροπή, πραγματικά. Έχω Χριστίδη, ρε φίλε, ορίστε με συμβόλαιο. 4. Λέει ο Γιάννης. Θέλω και Φλιώνη να μείνει. Θέλω και Μποχορίδη να μείνει. Κάτι γίνεται αν μείνουν και αυτοί οι δύο. Κάτι θα κάνουμε. Αλλά ρε Σιμούρτο, πραγματικά, άμα πάμε στο παλέ τώρα, δεν το λέω χωρίς πλάκα. Βαρέσουμε, τι ωραίο. Εκτελέσουμε, τι ωραίο. Σουτάρουμε από 100 βολές. Πραγματικά. Εσείς επαγγελματίας αθλητής και εγώ επαγγελματίας δημοσιογράφος. Τι στοίχημα θες να βάλουμε ότι θα βάλω πιο πολλές. Γιατί ως γνωστόν έχω είμαι και πολύ εύστοχος. Δεν το πάω στο τρίποντο, εκεί είναι σαν να κλέβω εκκλησία. Στο τρίποντο, βλέπεις τον καρπό πώς λυγίζει. Εντάξει, άμα ένα καρφώνουμε θα με διαλύσεις. Άμα μου παίξεις άμυνα θα με διαλύσεις. Θα δεις από πάνω μου και δεν θα με φτύνεις. Άμα παίξουμε μόνο 21-0 θα με κερδίσεις. Αλλά εγώ σου λέω, εσύ επαγγελματίας αθλητής, εγώ επαγγελματίας δημοσιογράφος. Πάμε και εκτελούμε από 100 βολές. Εγώ 55% θα έχω σίγουρα. Θα βάλω τις μισές. Εσύ. Τις βάλεις. Μη πάμε στα τρίποντα. Τη γωνία. Κάνουμε αυτό το γύρω-γύρω όλοι. Παδυνάτσα κιόλας. Και ζητάς εσύ τα λεφτά του επόμενου χρόνου. Ήθελα καιρό να το πω αυτό, αλλά λόγω καταστάσεων δεν το έλεγα. Τώρα που μου δόθηκε η αφορμή, άσε μαζά αγόρι μου. Κοίταξε εκεί να διακανονίσεις τα χρηματάκια σου που σου χρωστάνε και κακώς
σε είχαν απλήρωτο ένα χρόνο. Εγώ δεν είμαι τη άποψη ότι επειδή δεν μπορεί να βάλει βολή να μην πάρει τα λεφτά σου, αφού υπέγραψε συμβόλαιο με τη διοίκηση του Άρη, πρέπει να τα πάρει. Αλλά όχι, ρε φίλε, και του επόμενου χρόνου. Ήμαρτον, ήμαρτον. Ο ΠΑΟΚ έχασε μετά τον Κατσίβελη που πάει στον Προμηθέα και αυτός, και τον Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος θα συνεχίσει στο Περιστέρι. Ε, Πεδουλάκης είναι εκεί. Λογικό. Θέλω, μετά Μοσκοβίτη θέλω, εδώ Μοσκοβίτη, να ακούσω. Ρεπορτάζ. Τρίτος, το ένα, το άλλο, πάει ο ένας, πάει ο άλλος. Τι γίνεται εδώ, λεφτά δεν υπάρχουνε, ε, μόνο με τον Άρη ασχολούμαστε. Α, δεν είναι εκνευριστό τώρα. Την Παρασκευή η Γενική Συνέλευση των Ενώσεων Μελών της ΕΠΟ. Εδώ έχει θέμα. Φίλε Αριανέ, μη κοιτάς μόνο τις μεταγραφές και το γήπεδο και όχι ο Καρυπίδης και όχι το ένα και όχι το άλλο. Α, ο Πλατέρας έφυγε, δεν είχαμε λεφτά, αλλά μετά πήραμε τον Τικίνη με τα διπλάσια. Έχει θεματάκι εδώ, έχει ζουμάκι. Αύριο, αύριο. Πάνε στο break να δω αυτή την φίλη της Σενεγάλης, η οποία κάνει μαύρη μαγεία για το παιχνίδι κόντρα στην... κόντρα στην Κολομβία. Κάνει κάτι μαγικά. Για να δείτε, εντάξει. Την βλέπω. Εντάξει. Πάμε στο break και επιστρέφουμε, γιατί πρέπει να διαβάσω την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για Ρούνεϊ. Πήγε ο Ρούνεϊ σε ομάδα που λέγεται Ουάσιγκτον. Ρε φίλε, ήμαρτον. Ήμαρτον πια. Κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι, νομίζω θα πεταχτεί ο Τζιμ Κάρεϊ, φίλε, από μια γωνιά. Κοιτάω στην τηλεόραση, μήπως παίζει η ταινία. Είναι φοβερή η έμπνευση που είχε ο τύπος που πέταξε το τραγούδι με τον Τζιμ Κάρεϊ να γίνεται θεός για μια εβδομάδα. Όπως κάνουμε πλέον στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ανοίγουμε τις γραμμούλες στο 2310-287-888. Μπορείτε να καλείτε για να συζητάμε μαζί στον αέρα, αν δεν βλέπετε Μουντιάλ ή ακόμα και αν βλέπετε Μουντιάλ, αλλά θέλετε να μιλήσουμε και για Άρη, να δούμε τι και πώς, τι μας φέρνει η σημερινή ημέρα. Να συζητήσουμε και για την πρόσληψη του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου, που αν θέλετε τη δική μου την άποψη, δεν ξέρω τι θα κάνει ο άνθρωπος, αν θα πετύχει ή όχι. Το βιογραφικό το έχει πάντως, σε κάθε περίπτωση. Και αν ήταν να επιλέξουμε κάποιον από τους διαθέσιμους στην ελληνική πάντα αγορά, νομίζω ότι θα ήταν στους 2-3 ανθρώπους που θα ήθελε ο Αριανός να αποτελέσει το νέο του αθλητικό, όπως ονομάστηκε, διευθυντή. Η Ιαπωνία χάνει μια ευκαιρία με έναν άποδο ψαλίδι και από τον Σαμουράι, αυτό που παίζει σέντερφορ. Βάλε ρε αγόρι μου γκολ. Η Ιαπωνία παίξαμε, ήσουν και offside. Και θεωρώ ότι ανεξάρτητα από την καθυστέρηση που υπάρχει μέχρι στιγμή στην υλοποίηση των στόχων, θεωρώ ότι αυτό που πρώτιστα πρέπει να κάνει ο Καρυπίδης, αυτό που πρώτιστα έπρεπε να κάνει μάλλον ο Καρυπίδης, ήταν να φτιάξει το Ρίσιο, το Βικελίδης, να πάρει έναν καλό προπονητή, ένα καλό όνομα προπονητή και έναν καλό αθλητικό διευθυντή. Αυτά λοιπόν, έστω και με καθυστέρηση, τα έχει κάνει. Επίσης έχει γίνει μία σημαντική ανανέωση με τον Σόουζα, μία με τον Τζανακάκη, και έχουμε αργήσει με όλα τα υπόλοιπα, και μία πολύ καλή μεταγραφή του Νικολάς Ντιγκινή. Αν κοιτούσε λίγο παραπάνω και το επικοινωνιακό πρόεδρος, τότε θα είχε κάνει και 4-5 ακόμα ανανεώσεις που θα τις κάνει τώρα, και θα ήταν καλύτερη η κατάσταση ως προς το κλίμα. Αλλά είναι αυτό το κουσούρι να γίνονται όλα στο 90. Η έλευση λοιπόν Διαμαντόπουλου, ενώ τρώμε γκολ, φίλε, έφαγε γκολ η Ιαπωνία. 0-1 η Πολωνία. Ντροπή και έσχος. Αλητεία μεγάλη. Τι κάνεις ρε αγόρι μου, ρε σαμουράι. Χαρακίρι. Χαρακίρι, θα βγάλουμε ταχύ και θα χάσουμε την Ιαπωνία. Την μόνη ενδιαφερόμενη, ρε φίλε. Θα μου πεις και χθες, η Γερμανία
Έχασα από την Κορέα. Συγκοιτάς τώρα την Πολωνία με την Ιαπωνία. Ωραίο γκολ βάζουν οι Πολωνοί. Μπράβο. Έλεγα λοιπόν ότι η έλευση του Διαμαντόπουλου μου δείχνει ότι ο Καρυπίδης έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Και παίρνει έναν άνθρωπο γνώστη του αντικειμένου, αλλά και άνθρωπο ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τον Άρη όχι μόνο στην έλευση καλών ποδοσφαιριστών, όχι μόνο στο σημάζεμα της ομάδας γενικότερα, όχι μόνο στις διαπραγματεύσεις ακόμα και για λύση συμβολέων, αλλά και ως προς το κομμάτι της ενίσχυσης των εσόδων της ομάδας ποικίλο τρόπος. Και αυτό το δείτε στην πορεία. Αυτό είναι το αντικείμενο του Διαμαντόπουλου. Αυτό το έκανε με επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω φυσικά αν θα το κάνει με επιτυχία και στον Άρη. Είμαστε δύσκολο σωματείο, είναι αλήθεια. Ιδιαίτερο σωματείο. Πολύ ιδιαίτερο σωματείο. Μακάρι να τα καταφέρει, να πετύχει και να πάμε παρακάτω με πολλές περισσότερες και μεγαλύτερες προοπτικές. Και γι' αυτά το συζητάμε στο 23 10 287 888. Χαιρετίζω και τη φίλη μου την Ειρήνη από τα Κουφάλια, όπως λέει μάλιστα, που μπαίνει και αυτή στην κλήρωση για το άλμπουμ της Πανίνη, όπως και το φίλο του Γιάννη και το φίλο του Νίκο. Η κλήρωση θα γίνει ακριβώς στις 7 παρά 1 πρώτο λεπτό. Ανοίγω τις γραμμούλες 23 10 287 888, μια προσφορά από τον Mr. Gold που απαντά στο 62-85-86 για την κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη. Και πάμε στον πρώτο φίλο. Γεια σου Χρήστανθε, ομορφόπεδο. Το ομορφόπεδο τώρα. Αριανέ. Αριανέ, ναι, το ομορφόπεδο. Κλαίνει τα ομορφόπεδα με αυτό που είπες. Άρα έμεινες μοναδικός καβαλάρης, άλλο δεν έχει ρε γάμο. Όλοι τρίπλα έχουν γάμο. Τι θα γίνει, έχουν δεν τρίπλα. Ξέρω ρε γάμο. Έχουν τρίπλα όλοι κάνουν. Δεν μπορούμε να ακούσουμε σταθμό ρε, μα. Έχω πάθει πλάκα. Μην ανησυχείς. Θα διαπιστώσεις το Σεπτέμβριο ότι δεν ισχύει αυτό που λες. Θα το δεις στην πράξη. Μακάρι. Φίλοι, καταρχήν μακάρι. Θα έχω από τη Δευτέρα Νίκο Παπαδόπουλο μαζί μου. Να ξέρεις. Αυτό ενάντια και κανένα. Απλά τον δώσαμε μια εβδομάδα άδεια το παιδί να πάει να κάνει κανένα μπάνιο και όπως βλέπεις ρίχνει καρέκλες. Καλά το λέει. Θα έχουμε, θα έχει και προετοιμασία. Θα είναι ο Λίμπερο, θα είμαστε και στην Ολλανδία. Να ακούσετε και τα φιλικά και όλα. Μακάρι, μακάρι, γιατί απλά όσο μπορείς, Χρήστανθε, ναι. Όσο μπορείς, όσο μπορώ, πρότεινε τα παιδιά να παίρνουν τα διαρκείας. Μόνο αυτό, τίποτα, αλλά μην ασχολούνται με τη μιζέρια. Φτάνει, φτάνει. Είμαστε στην Άλφα Εθνική. Αυτός είναι ο πρόεδρός μας, δεν έχουμε άλλον. Άμα ερχόταν κάποιος άλλος, να πούμε είχαμε κάποιον άλλον και αυτός είναι ο πρόεδρος. Εντάξει, έχει βάλει και χρήματα ο άνθρωπος. Προφανώς δεν έχει βάλει αυτά που θέλαμε. Προφανώς έχει κάνει και λάθη. Αλλά έχει βάλει χρήματα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ρε παιδιά. Και είναι ο μόνος που έχει βάλει χρήματα. Μακάρι να έρθει αύριο κάποιος να πει: αντί να το στηρίξουμε, εμείς τον χλεβάζουμε, ξέρεις για ποιο λόγο το λέω. Από τις διάφορες εκπομπές. Έγινε, δεν έγινε. Έχουμε κλείσει, δεν έχουμε κλείσει. Τους κλείνει στο προφορικό. Δεν έχει λεφτά να πληρώσει. Εμείς οι ίδιοι τον αδειάζουμε. Αντί να τον στηρίξουμε και να λέμε μπράβο τον προεδάρα μας, θα κάνει την καλύτερη δουλειά, θα κάνει. Αντί να το τσιγκλίσουμε να κάνει προς το καλό, εμείς τον πάμε προς το αρνητικό. Αυτό είναι με στεναχωρεί. Δηλαδή, τι έχει χαζός είναι. Δεν θα πάρει 8 παίχτες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ λέω θα πάρει παραπάνω, αλλά το ζήτημα είναι τι παίχτες αρθούν. Να είναι καλοί ναι, παίχτες. Ναι, θα πάρει αυτό που ψάχνει, παιδιά. Δηλαδή δεν έχουμε περίσσευμα. Για 2-3 μέρες ακουγόταν πινελίκια για τον Πλατέλα. Ο παίχτης που ήρθε. Ναι, και με... είναι καλύτερος. Έτσι, μπράβο, τον κάλυψε. Αυτό λέει, μπράβο. Γι' αυτό σε λέω ότι προσπαθήστε όλο τον κόσμο να μου δώσει να ησυχάσει. Αυτό είναι, να είχαμε κάποιον να γίνουν οι κινήσεις που πρέπει, φίλε μου, από τη διοίκηση και θα ησυχάσει ο κόσμος. Έχουμε αργήσει λίγο, έτσι. Έχουμε αργήσει λίγο. Καλά κάνει και να σου πω γιατί. Γιατί θα πετάξει τα σκουπίδια τα λεφτά του. Θα κάνει 10 καλές κινήσεις. Άμα κάνει 10 κακές, γιατί βιαζόμαστε. Δηλαδή αύριο τι θα γινόταν. Μεντέζε, στέλνει από το άλλο, από εδώ, από εκεί. Αν εκείνον είναι 10, θα ήμασταν εντάξει. Όχι βέβαια. Το σωστό είναι, το σωστό είναι με την σειρά που έχουν γίνει. Δηλαδή τα γήπεδα, ο προπονητής, ο αθλητικός διευθυντής και τώρα οι παίκτες. Άρε Χρήστανθε, μπράβο σου, ξανά θα στο πω το μπράβο. Το νομίζω ότι είμαστε ποιος ασχολήθηκε ότι κάνει γήπεδο ρε παρά. Κανείς, μα αυτό είναι όμως.
Αυτό είναι ο κόσμος όμως, όχι του Άρη. Το πρωταρχικό ρε γάμο το. Στην Ελλάδα αυτό είναι. Να δείξει κάτι για να πάρουν τα ασχολήθηκαν, ασχολήθηκαν με τα γήπεδα. Είπαν ότι τα, τα υπερχρέωσε, ότι τα υπερτιμολόγησε. Ναι, πόσο να στοιχεί, σας πάει να το κάνει ένας, σας έρθει να σκάψει το σπίτι να δει πώς είναι, στο χτήμα. Άστα να πάνε. Πάσα στο φρεζάρι ένα στρέμμα και σου παίρνει 100 ευρώ. Πλάκα κάνουν τώρα όλοι. Εντάξει, θα το δούμε στην πράξη. Αντί δεν το βλέπουνε. Και τα 50 και 100 να στοίχιζε. Δεν βλέπω ότι ξεκινάει από τη βάση, από εκεί που πρέπει. Μα, από το προπονητήριο και το γήπεδο. Μακάρι να στοίχιζε 50 και 100. Εγώ λέω, ας πούν όσα θέλουν αυτοί. Στοιχίζει πολλά παραπάνω ένα γήπεδο. Διαρκείας, παιδιά, διαρκείας. 10 διαρκείας, 10.000 διαρκείας να πάει κάτω να διαπραγματευτεί όπως νομίζει. Αυτό είναι. Χρήστασε, σε κλείνω. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Καλησπέρα. Χαίρετε. Παππούς ο Παναγιώτης από Αθήνα, Χρήστασε. Έλα, παππού Παναγιώτη. Καλά, Χρήστασε, δεν πρέπει σε λιγάκι. Όχι. Τι έκανε, Χρήστασε. Τι έκανα. Τι βουντού έκανε, Χρήστασε. Βουντού, βουντού. Και θα μια άδεια πήρε το παιδί να μην και να μπορέσει να κάνει ούτε ένα μπάνιο. Αυτό θέλει. Αυτό θέλει. Και θα γίνει, πρόσεχε, γυρίζει το Σάββατο. Γυρίζει την Κυριακή στη δουλειά. Όχι, Δευτέρα γυρίζει. Δευτέρα. Από Δευτέρα 30 βαθμούς θα έχει. Διάβασα εχθές, χρήσατε στο Facebook. Ναι. Γράφει ένας εχθές το πρωί που ήταν ανταριασμένος ο καιρός. Καλά, ρε λέει, αυτοί δεν έχουν το Θεό τους. Μέχρι και το καλοκαίρι που ήσαν. Μόνο αυτό έμεινε. Λοιπόν, χρήσαντε αγκάλια-αγκάλια, γίνεται η αγκούρδα μέλη. Τα γήπεδα πρώτα, προπονητής στα γήπεδα, τεχνικός διευθυντής, κάναμε και τη μία τη μεταγραφή. Θα έρθουν και οι άλλες, εντάξει. Αγκάλια-αγκάλια, γίνεται σιγά-σιγά-λες. Η αγκούρδα μέλη. Λοιπόν, χρήσαντε, εσύ άδεια δεν πήρες. Εγώ όχι, εγώ Αύγουστο. Αύγουστο. Ναι. Α, ωραία, μπορεί λοιπόν, να πάρω και τον Ιούλιο λίγο καμιά, θα δούμε. Καμιά, κανένα πενθήμερο. Θα είναι ο Νίκος εδώ, μην ανησυχείτε. Έχει κάνει τα μπάνια του, πήγε, ξεκουράστηκε. Δεν πρέπει να έρθει να δουλέψει και λίγο. Ναι, ναι. Δεν μου λες, δεν πιστεύω κι αυτός να κάνει βουντού. Όχι, όχι. Αυτό, κοιτάξτε, επειδή θα πάει και στα 3-5 πηγάδια στην προετοιμασία ο Νίκος, θα πάει εκεί διακοπές. Δύο εβδομάδες εκεί μαζί με την ομάδα. Δεν είναι διακοπές αυτό, δεν πρέπει να χρεωθεί ως διακοπές. Άλλοι παρακαλάνε να πάει. Αυτός θα πάει, θα του έχουμε πληρωμένα έξοδα, φαγητά, ξενοδοχεία, όλα. Θα βλέπει και τον Άρη. Δεν πρέπει να μας πληρώσει κάτι παραπάνω. Βέβαια. Αυτό λέω εγώ. Αυτά θα τα χρωστάει. Θα τα χρωστάει. Ήσαντε καλές διακοπές, Να είσαι καλά. Έχουμε ακόμα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να γίνουν καλύτερες διακοπές, να κάνει 2-1 η Ιαπωνία και να βγει μίνι χι το πάνω. Τώρα θα πάμε. Τι ωραίες διακοπούλες. Επόμενος, παρακαλώ. Καλησπέρα. Κλείσε αν έχεις την ευγενή καλοσύνη το ραδιόφωνο. Να χαμηλώσω λίγο, έτσι. Κλείσε το τελείως. Πάτε το κουμπάκι. Το κλείνω τελείως. Πες το μικρό σου. Πολύ καλά τα σχόλιά σου για την ομάδα. Όντως βαδίζει σε καλά μονοπάτια ο Καρυπίδης και όλη η ομάδα. Θα δείξει αν βαδίζει σε καλά. Όχι, βαδίζει. Ορθολογικά, βαδίζει. Ορθολογική είναι η σειρά που τα κάνει. Αλλά ωραία, έχει αργήσει. Κάνει ορθολογικές κινήσεις, εντάξει, ωραία. Έχει αργήσει να το λέω. Το είναι κλωτσοσκούφι όμως, έτσι. Σωστό. Δεν εξαρτάται από τις κινήσεις τις ορθές. Είναι η βάση όμως. Μισό λεπτό. Θα δέσει η ομάδα κλπ. Κοίταξε, πρόσεξε μια διαφορά. Όχι, δεν είναι μόνο έτσι. Γιατί θα σου πω, τη μία χρονιά με Αναστόπουλο η όλη φάση ήταν στο πόδι. Υπήρχαν λόγοι που ήταν στο πόδι, αλλά είναι και η λειτουργία σου αυτή. Τη δεύτερη χρονιά που έχει πάρει έναν τεχνικό διευθυντή, τον Μυροφορίδη, με τον τρόπο που δούλευε ο Μυροφορίδης, υπήρξε οργάνωση. Και άρα μπήκε η βάση για να πας καλά. Φέτος επίσης γίνεται το ίδιο. Φέτος, εγώ είμαι ικανοποιημένος που επέλεξε αντί να κάνει το εμπορικό. Το εμπορικό ποιο είναι? Φέρε 2-3 παίκτες τον Ιούνιο και πιες όλη διαρκεία. Και άσε τα γήπεδα στο χάλι που ήταν. Θα παρακαλέσουμε λοιπόν τον κύριο Διαμαντόπουλο και τον κύριο Καρυπίδη μέσω των δημοσιογράφων και των ραδιοφωνικών σταθμών. Μάλιστα. Τα εισιτήρια, καλά όσοι δεν πάρουν εισιτήρια διαρκείας, πιστεύω ότι καμιά δεκαριά χιλιάδες που δεν θα πάρουν εισιτήρια διαρκείας, ναι, θα κοπιάζουν στο γήπεδο κάθε Κυριακή και θα πηγαίνουν. Δηλαδή, για να παίρνουν το μεμονωμένο. Το μεμονωμένο λοιπόν τώρα θέλω να πω τον κύριο Διαμαντόπουλο και τον κύριο Καρυπίδη. Ναι. Αν είναι δυνατόν να ξεχωρίσουν μόνο σε δύο βάσεις και κατατάξεις τις τιμές των εισιτηρίων. Δηλαδή θέλω μόνο Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό τα πιο ακριβά εισιτήρια. Πάω γιατί ρε φίλε? Όχι φίλε. Γιατί? Όχι.
Δεν θέλω. Γιατί, αφού έχει ενδιαφέρον. Δεν θέλω. Καλά, θέλω, δεν γουστάρω. Είναι εμπορικό. Δεν γουστάρω να έχω ακριβώς εισιτήριο με τον ΠΑΟΚ. Γιατί, άμα φθηνό. Ένα εισιτήριο όπως με την Ξάνθη, όπως με τη Λάρισα, με τον Πλατά. Αφού αυτό έχει εμπορικότητα. Φίλε. Αυτό είναι, φίλε. Την εμπορικότητα δεν θα την κοιτάζουμε μόνο στα εισιτήρια. Γιατί σου λέω, τα 3 ευρώ παραπάνω από τα 7 στη θύρα 3 ή στη θύρα 1, δεν θα μου δείξουν εμένα ότι είναι πιο εμπορικός η συμπολίτησα ομάδα. Ναι. Ναι, έχει μια λογική αυτό που λες. Το πιάνω. Όχι, έχει λογική. Το πιάνω αυτό που λες. Να δεχόμαστε αυτές τις προσβολές. Απ' την άλλη όμως, θα σου πω κάτι. Δύο χρόνια από το, ξέρεις από ποιον. Ναι. Και μέσω ίντερνετ και μέσω σουλατσαρισμάτων νύχτα έξω από το γήπεδο. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας παρασύρει. Και να θεωρούμε αυτή την ομάδα μεγάλη, η οποία δεν σε έχει περάσει σε τίτλους και πρωταθλήματα. Εδώ και 110 χρόνια ιστορίας. 104. Είναι ακόμα στα 2. 104. Και δεν επιτρέπεται αυτή την ομάδα να τη θεωρείς μεγάλη και να έχεις ακριβό εισιτήριο στη θύρα 3 και στη θύρα 1. Κοίταξε. Και στη θύρα 2 και παντού. Εμπορική τη θεωρείς, όχι μεγάλη. Δεν ενδιαφέρει. Είναι φίλε, το τοπικό στοιχείο. Ούτε τοπικό. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Τι θα κερδίσει παραπάνω ο σύλλογος δηλαδή. Από τα 3 ευρώ παραπάνω ή από τα 5 ευρώ παραπάνω. Αν έχει το εισιτήριο. Καμιά 150.000. Με τη συμπολίτησα ομάδα. Καμιά 150.000 ευρώ. Όχι φίλε. Τι όχι. Όχι. Τέλος πάντων, θα το αποφασίσουν. Θα το δούμε στην πράξη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να συνεχίσει η ομάδα να βαδίζει σε καλά βήματα. Και συγχαρητήρια στον κύριο Καρυπίδη για τις επιλογές του μέχρι τώρα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε σε ένα τελευταίο πριν το διάλειμμα ή να πάω στον τελευταίο πριν το διάλειμμα. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Τώρα σας ακούω. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, στον αέρα να πω κάτι. Στον αέρα είστε. Α. Καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα και σε σένα. Τίποτα, εγώ ήθελα να πω. Πες μόνο ότι... το μικρό σου για να συζητάμε κιόλας. Θανάση. Έλα, Θανάση. Για να πάει καλά η ομάδα πρέπει όλοι να πάμε να πάρουμε διαρκείας. Εγώ ήδη φυσικά το έχω κάνει για μένα, για τα παιδιά μου. Σε ποια θύρα, δεν υπάρχει τίποτα. Σε ποια θύρα πήρες. Στην απέναντι από τα επίσημα. Στη 2. Στη 2, ναι, η 2. Η 2. Σ' αρέσει εκεί, Δεν υπά... Ναι, πες μου. Σ' αρέσει λέω εκεί. Γιατί υπάρχουν πολλοί... Όχι, ξέρεις τι, υπάρχουν πολλοί... Μία μέση λύση. Υπάρχουν, ναι, σωστό είναι και αυτό που λες, είναι η μέση λύση η θύρα 2. Υπάρχουν πολλοί που, ας πούμε, εμένα, τους λέω αρκετούς, γιατί δεν παίρνεις την 9. Όχι, λέει, είναι πολύ ψηλά. Θέλω από τη 2 να βλέπω καλύτερα. Είναι μια έτσι πιο ωραία θύρα για αρκετό κόσμο η θύρα 2. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που θέλω να πω ότι το αν είσαι μεγάλη ομάδα το δείχνεις πηγαίνοντας και παίρνοντας εισιτήριο διαρκείας. Σωστό είναι αυτό που λες. Με γεμάτο γήπεδο. Έτσι είναι μεγάλες ομάδες. Ευχαριστώ και μόνο έτσι, μόνο δυνατά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Θανάση, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Παιδιά, αλήθεια είναι αυτό, έτσι. Λέμε Άρης, μεταγραφές, αυτά πλήρωσε, κάνε ράνε, Άρης είμαστε κτλ. Πόσες μέρες είναι τα διαρκείας. Πόσα έχουμε δώσει. Ε? Ούτε τα περσινά δεν περάσαμε ακόμα. Θα μου πεις τώρα, this is Greece. Not Aris, only. Αυτή είναι η Ελλάδα. Δηλαδή θα φτάσουμε εκεί πριν το φιλικό με την ΑΕΚ και θα γίνεται ο κακός χάμος εκείνη τη μέρα. 25 Ιουλίου δηλαδή, το λέω από τώρα στην ΠΑΕ Aris. Πάρτε 5-6 ακόμα να πουλάνε διαρκείας. Γιατί έτσι λειτουργεί ο κόσμος πάντα. Λίγοι είναι αυτοί που πάνε και παίρνουν ανεξάρτητα από το... Ποιος παίκτης θα έρθει, τι ομάδα θα γίνει, ποιος είναι ο στόχος ή οτιδήποτε άλλο. Γκόλ η Κολομβία 1-0. Τώρα ποιοι περνάνε. Οι Κολομβιανοί και οι Σενεγάλοι πάλι. Θέλει γκόλ η Ιαπωνία για να κάνει την ανατροπή. Μάλιστα. Ναι, αλλά εμείς χάνουμε τώρα όλο το στοίχημα. Άρα θέλουμε ένα γκολ Σενεγάλη και δύο γκολ Ιαπωνία. Χλωμοί είμαστε. Πάρα πολύ χλωμοί. 0-1 λοιπόν η Κολομβία. Παραμένει το 0-1 και για την Πολωνία. Βλέποντας τώρα τα παιχνίδια,
Και ενώ προηγείται 0-1 η Κολομβία στο 85 και είναι 0-1 και η Πολωνία στο 85, με αυτά τα αποτελέσματα μένει έξω η Σενεγάλη, γιατί λέει έχει δεχτεί 2 κάρτες παραπάνω. Δεν έχει πλάκα αυτό, φίλε. Σχέση τώρα καράτε εκεί από τους Ιάπωνες να πάνε να πάρει τις κάρτες. Λοιπόν, ανακοινώθηκε η προετοιμασία του Άρη και θα τη δείτε σε λίγο και στο Λαμπαουτάρης. Και βλέπω και ένα πολύ ωραίο γραφικό, πρέπει να το πούμε, από τους συναδέλφους στον Άρη, με όλα τα φιλικά της ομάδας σε ένα χάρτη. Ένα πολύ ωραίο γραφικό και μπράβο στα παιδιά. Με τα φιλικά προετοιμασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα λοιπόν της προετοιμασίας και των φιλικών αγώνων, 2 και 3 Ιουλίου, Δευτέρα και Τρίτη δηλαδή, οι ποδοσφαιριστές θα περάσουν κατά γκρουπ από τις καθιερωμένες εξετάσεις. Πρώτη προπόνηση θα πραγματοποιηθεί Τετάρτη 4 Ιουλίου, δεν μας λένε πού, αλλά εικάζω ότι θα είναι στα γηπεδάκια του Μάτα. Αυτή είναι η ενημέρωση, προφανώς δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα αυτό, αλλά η πρώτη προπόνηση θα γίνει τότε. Μετά, Δευτέρα 9 Ιουλίου, η αποστολή θα αναχωρήσει για το αθλητικό κέντρο στα 3-5 πηγάδια Νάουσας, όπου μέχρι τις 21 του μήνα θα διεξαχθεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Άρα, φυσική κατάσταση κτλ. Χτίζει η ομάδα 9 με 21 Ιουλίου στη δεύτερη περίοδο άδεια του Νίκου Παπαδόπουλου, που θα τον στείλουμε για άδεια εκεί, στην Άουσα, στον καθαρό αέρα, να παρακολουθήσει Άρη, να βλέπει Άρη, να έχει δροσιά, ενώ εμείς τα πίζουμε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη στη ζέστη. Θα βλέπει και Άρη, θα τρώει τα μακαρόνια του εκεί, τα φιλέτα του, όλα μια ευγενική χορηγία του Λίμπερο 107,4 και του All About Άρη, 9 με 21 Ιουλίου. Τετάρτη 25 Ιουλίου, προφανώς 22 με 23-24 θα έχουν ρεπό οι παίκτες για να ξεκουραστούν. 25 Ιουλίου, φιλικό παιχνίδι Άρη ΣΑΕΚ στο Κλεάνθης Βικελίδης στις 7 το παιχνίδι αυτό. από τη διαβάζω. 26 Ιουλίου, την άλλη μέρα δηλαδή, η ομάδα αναχωρεί για Ολλανδία. Θα μείνει στο τάδε ξενοδοχείο, θα στην περιοχή τάδε, έχει 93 γράμματα έχει το όνομα αυτό το Ολλανδικό. Τέλος πάντων, είναι η πρώτη φορά όλα αυτά τα χρόνια που ο Άρης πάει Ολλανδία. Δεν έχει πάει ποτέ. Ποτέ. Μέχρι τις 5 Αυγούστου. Βασικό στάδιο προετοιμασίας και θα γίνουν εκεί 4 φιλικά παιχνίδια. Το πρώτο Σάββατο 28 Ιουλίου με την Ντεμπός στις 2.30 ώρα στο γήπεδο της Ντεμπός. Τρίτη 31 Ιουλίου, The Graftsap, 7 η ώρα θα γίνει το παιχνίδι αυτό. Παρασκευή 3 Αυγούστου με την The Hag, 7.30 ώρα, μιλάμε για τρία παιχνίδια πολύ δυνατά με Ολλανδικές ομάδες, έτσι. Και το τέταρτο παιχνίδι την άλλη μέρα με την Willem 2, τη δεύτερη ομάδα της Willem, 1.30 ώρα τοπική ώρα. Όλα είναι τοπικές ώρες. Η Ολλανδία τι είναι, μία ώρα πίσω. Άρα αντίστοιχα είναι 3.30, 8, 8.30 και 2.30 Ελλάδος. Μια χαρά. Προφανώς τώρα στο τελευταίο φιλικό θα έχουμε πολλούς αναπληρωματικούς. Τετάρτη 8 Αυγούστου. Εκτός έδρας φιλικό με την Λάρισα. Τετάρτη 8 Αυγούστου εκτός έδρας στη Λάρισα στις 8 η ώρα. Το Σάββατο φιλική ρεβάν στο Βικελίδης 8 η ώρα. 11 του μήνα. Και 18 Αυγούστου με τον Πας Γιάννενα το νέο εντός έδρας φιλικό παιχνίδι. Αυτό είναι όλο το πρόγραμμα της προετοιμασίας για τον Άρη, ο οποίος θα δώσει 1, 2, 3, 4 και 4, 8 φιλικά παιχνίδια. Ο Λίμπερο βεβαίως και το Λαμπαουτάρης θα είναι και στην Άουσα και στην Ολλανδία και βεβαίως και σε όλα τα φιλικά παιχνίδια του Άρη. Πάμε στους φίλους, έχουμε 10 λεπτάκια ακόμα. Πάμε να ακούσουμε τους φίλους μέχρι το τέλος της εκπομπής. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσένα. Κύριε Χρήσανδε, εσείς. Εγώ μιλάω. Εγώ, εσύ μιλάς. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, είμαι 19 χρονών. 19. Άρη. Πώς σε λένε στο μικρό? Αντώνης, Αντώνης. Αντώνη, πάμε Αντώνη μου. Λοιπόν, για Ρόντουελ τι λες? Για? Για Ρόντουελ, για Ρόντουελ. Για να μας αγοράσει? Εγώ πιστεύω Καρυπίδης φέτος ανεβάσει πολύ τον μπάτζετ. Σαν, αγορίνα μου, ο Ρόντουελ, ο Ρόντουελ, ναι, έχει συμβόλαιο
73.000 λίρες τη βδομάδα. Το διάβασα. Το 73.000 λίρες τη βδομάδα, δηλαδή κοντά στα 80.000 ευρώ τη βδομάδα. Αν βάλουμε ότι η εβδομάδα έχει ο μήνας έχει 4 εβδομάδες, γιατί μπορεί και 5 καμιά φορά. Είναι 4-8, πόσο κάνει. Εσύ που είσαι πιο κοντά στο σχολείο. 32. 320 το μήνα. Αν το βάλω 9 μήνες, θέλει κανένα πότε θέλει 3 εκατομμυριακιά. Πόσο βγαίνει, φίλε, εκεί κοντά. Εκεί, κάπου εκεί. Ναι. Γι' αυτό σου είπα, θα μας αγοράσει ο Rodwell. Ναι, εντάξει, έχετε ένα δίκιο αυτό. Καλό ήταν να έρθει ο συγκεκριμένος, γιατί είναι παιχτάρα, αλλά δεν νομίζω. Μακάρι να έρθει. Μπορεί να είναι τίποτα κολλητή με τον Καρυπίδη από παλιά, ξέρω εγώ. Και την κοινή το μεγάλη μεταγραφή, πιστεύω. Δηλαδή θα βοηθήσει. Την κοινή είναι καλός παίκτης. Είναι καλός παίκτης και θα βοηθήσει. Καλός παίκτης, ναι. Είναι μια πολύ ποιοτική και χωρίς ρίσκο μεταγραφή. Έτσι, γιατί ο Ντιγκινί τον ξέρουμε ποιος είναι. Είναι στην Ελλάδα. Δεν είναι κάποιος Γάλλος, Ισπανός, Ιταλός απ' έξω. Διαρκείας θα πάρεις. Διαρκείας. Ναι. Σκέντως είμαι Αθήνα, σπουδάζω. Δεν ξέρω. Αθήνα. Εντάξει, άρχισε με μονομένα παιχνίδια, δεν πειράζει. Ναι. Ωραία. Και κάτι άλλο, επειδή μου αρέσει και πολύ. Να, είμαι μπασκετόφιλος γενικά. Ναι. Για Λάσμε, τι λες. Λίγο μεγάλο το βλέπω εγώ. Το Λάσμε. Καλός είναι. Πολύ καλός είναι. Μεγάλη, πιστεύω, αναβάθμιση έχουμε κάνει και με Μπάνκι ΑΕΚ και με Μπλατ, σαν Ελλάδα. Αναβαθμίζεται πολύ το Μπάνκι. Εντάξει, όταν είχε ο Άρης τον Μπλατ τώρα, τι να μας πούνε αυτοί. τότε γιατί έφυγε από εμάς το 10. Πού να θυμάμαι, βρε Αντώνη μου, τι έκανε το 10 ο Μπλατ. Πριν 8 χρόνια τώρα. Εδώ δεν θυμόμαστε τι φάγαμε χθες. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Γιατί έφυγε το Μπλατ το 10 από τον Άρη. Αυτό θα τον προλάβω, θα σε προλάβω. Ναι, για πες. Λοιπόν, ήταν η χρονιά που είχαμε αλλάξει καμιά 70 προπονητές και καμιά 60 ξένους. Αποκλείεται. Όχι, αποκλείεται. Είναι η χρονιά που ξεκίνησε και έφαγε 35 πόντους από τους συμπολίτες. Ναι. Με Κατσικάρη και ήρθε και ανέλαβε ο Μπλατ με το. Κατσικάρη ήταν τότε. Κατσικάρη 73-78, άστα. Ωραία. Άστα να πάνε μπάνε, ναι. Ναι. Και τον πήρες μετά στα μέσα της περίοδου, άλλαξε τι άλλαξε ο άνθρωπος, τελικά βγήκαμε 7η όταν έσβησαν τα φώτα. Ναι. Κατάλαβες ποιο μάτς λέω. Ναι. Ωραία. Και βγήκε στο κόμμα του κρατήσει. Η ΔΕΗ είχε πρόβλημα. Εκείνη τη χρονιά είχαμε το καλοκαίρι δύο προπονηταράδες, Κούπερ και Μπλατ, και λέγαμε μακάρι να κρατήσουμε και τους δύο. Τελικά κρατήσαμε τον Κούπερ για άλλους 6 μήνες. Μάλιστα. Έφυγε ο Κούπερ το 11 τον Γενάρη, αν θυμάμαι καλά. Γενάρη, ναι, εκεί είναι, μετά το μάτς με το. Γύρω στις 15 Ιανουαρίου, αν θυμάμαι καλά. Πριν το μάτς με το. Μετά το μάτς με τον Πανιόνιο. Μετά το μάτς με τον το Παναθηναϊκό, αν θυμάμαι καλά, 1-0 είχαμε χάσει. Είχαμε κερδίσει την Καβάλα το πρώτο μάτς εντός έδρας Χαριλάου και παίξαμε δεύτερο μάτς στο Παναθηναϊκό. Είναι μετά τον Πανιόνιο ή μετά την Ξάνθη. Ή κάτι τέτοιο, εγώ θυμάμαι. Νομίζω Πανιόνιο. Εντάξει, μπορεί να κάνει και ο Λάζα, θα πέσει μια βδομάδα. Πάντως τη μέρα που έφυγε ο Κούπερ, γιατί ήμουν στα γραφεία, είχε την ίδια στιγμή πολύ καλό παιχνίδι. Δεν θυμάμαι ποιο στο μπάσκετ. Με το θυμάμαι. Δηλαδή εκείνη τη μέρα ήταν ευρωπαϊκό. Ευρωπαϊκό παιχνίδι στο μπάσκετ. Τέλος πάντων. Παίζαμε ούλεπ κάπου, φαίνεται. Αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων. Έλεγες για την προετοιμασία. Ναι. Σ' άκουγα. Ναι. Το 8 το καλοκαίρι που ξεκινήσαμε με Μπάγεβιτς και ήρθε ο Ερνάντεφ. Ναι. Πού κάναμε προετοιμασία, στο δεν κάναμε Ζέφελτ. Ολλανδία. Στο Ζέφελτ, Αυστρία. Α, εκεί είχαμε κάνει, ναι. Νόμιζα ότι είχαμε κάνει Ολλανδία. Όχι, είναι αυτό που λέγαμε και εμείς οι ρεπόρτερ, δηλαδή πάντα. Ο Άρης έχει πάει αρκετές φορές στην Ιταλία, αρκετές φορές στην Αυστρία. Γαλλία μου φαίνεται και πάλι. Γαλλία στο Καμπρετόν εκεί πέρα. Σωστά. Άστα να πάνε. Εκείνη η επιλογή της προετοιμασίας εκείνη ήταν τελείως out of order, τέλος πάντων. Μας πήγαν στον Ατλαντικό ωκεανό για προετοιμασία. Δεν πειράζει. Έχει πάει στο Πράβετ, στη Βουλγαρία κτλ. Δεν είχε πάει ποτέ, μα ποτέ στην Ολλανδία. Και ούτε στην Ευρώπη έχει τύχει να παίξει ποτέ στην Ολλανδία. Την ίδια στιγμή που οι συμπολίτες συνέχεια πηγαίναν και αποκλείονταν από Ολλανδικές ομάδες. Δηλαδή Αϊντχόφεν, Άγιαξ. Συνέχεια. Και προετοιμασία, ο ΠΑΟΚ αν το δεις, κάθε χρόνο στην Ολλανδία κάνει. Φέτος έκατσε έτσι. Μου φαίνεται και ο Ολυμπιακός πηγαίνει πολύ, okay. Και ο Ολυμπιακός πάει κάθε χρόνο στο Ζέφελτ. Στο Ζέφελτ, Αυστρία. Στην Αυστρία. Ήθελα να πω κάποια πράγματα. Ναι. Έλεγες πριν για την, γενικά για την προετοιμασία, για τα φιλικά, για όλα αυτά. Ναι. Αυτά. Εγώ είχα πάρει τηλέφωνο, ο Χριστόφορος είμαι. Ναι. Είχαμε μιλήσει,
είχαμε μιλήσει πριν πάει ο Καρυπίδης στην Αμερική. Ναι. Και είχα πει να θυμάσαι ότι είναι πάνω στο άλογο. Και είπα ότι όλα αυτά που ζητάμε όλοι μας και εγώ μαζί δεν γίνονται σε 2 και 3 μήνες. Ναι, βέβαια. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα ή μάλλον όλο το προηγούμενο 15ήμερο όλοι μας, πώς για τον αυτό μέσα, έχουμε μια γκρίνια. Ανυπομονησία είναι ρε Χριστόφορε. Γκρίνια είναι ρε Χριστόφορε. Γιατί να σου πω κάτι. Δεν γίνονται όλα μαζί. Ναι. Και 6 ανθρώπους, εγώ λέω, δηλαδή συμφωνώ μαζί σου ότι μπράβο του Καράκανη πήρε τεχνικό διευθυντή, κάνει τα γήπεδα. Γιατί ξεκινάμε άλλη συζήτηση. Γιατί δεν τον πήρε πριν από 20 μέρες. Ναι. Πρέπει να βάλουμε δεδομένα συνθήκων. Αν ήμασταν εμείς Καρυπίδης, ναι, από τον Απρίλιο που και καλά ανεβήκαμε βαθμολογικά, έστω και τυπικά, αν και ανεβήκαμε από τα τέλη Μαρτίου, ναι, και λέγαμε θέλουμε να κάνουμε γήπεδα, θέλουμε να φέρουμε τεχνικούς διευθυντές, ξεκαθάρισμα ρόστερ, έχουμε προβλήματα στα τηλεοπτικό, όχι σαν Άρης, γενικά σαν ελληνικό ποδόσφαιρο. Γενικά. Σαν ελληνικό ποδόσφαιρο δεν ξέρουμε πόσες ομάδες θα ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Μπορεί κάποιος να πει πόσες ομάδες θα πέσουν, πόσες ομάδες θα παίξουν play-off. Θεωρητικά, και θεωρητικά θα γίνει η κουβέντα αύριο για αυτά. Ναι, λέω σήμερα. Σήμερα όχι, δεν ξέρω. Μπορεί κάποιος να πει σίγουρα με το χέρι στη φωτιά ότι θα γίνει αυτό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε 16 ομάδες του χρόνου. Από εκεί και πέρα. Σε συμφέρει εσένα αυτό σαν Άρη. Αυτό που, τα δεδομένα που ισχύουν σήμερα, επαναλαμβάνω. Και με τον Καρυπίδη πρόεδρο. Το 16 ομάδες. Το 16 ομάδες, το τηλεοπτικό συμβόλαιο που δεν το ξέρεις. Το πόσοι θα πέσουν και πόσοι θα ρεβούνε. Αν θες την άποψή μου σε σχέση με αυτό που λέει ο Βασιλιάδης, έτσι όπως εκφράστηκε χθες, σε συμφέρει, ναι. Γιατί αναγνωρίζεται. Στο ότι αναγνωρίζεται, ναι, η εμπορικότητά σου, άρα, ναι, θα πάρεις. Τώρα αναγνωρίζεται η εμπορικότητά σου. Τώρα, ναι. Τώρα. Πριν από 2 μήνες που ξεκινήσαμε να κάνουμε σπλάνα για την Αφεθνική, δεν αναγνωριζόταν η εμπορικότητά σου. Όχι, αλλά και αυτό. Όταν η Νόβα σου δίνει 800 χιλιάρικα. Η Νόβα σου δίνει 1,3. Όχι 800. Αλλά, εξ αρχής αλλά... πώς σας έδωσε. 1 εκατομμύριο ήταν η πρώτη πρόταση. 1 εκατομμύριο. Εσύ να το υπέγραφες. Όχι. Α, μπράβο. Τι να το υπογράψω. Άρα δεδομένων συνθήκων, εγώ λέω ότι ακόμα και σήμερα που συζητάμε, το budget αν ήσουν πρόεδρος εσύ και εγώ και οποιοςδήποτε φίλος Αριανός, δεν θα ξέραμε που θα κοιμαθεί. Μα ούτε ξέρω. Γιατί όπως μα και να τα δούμε τα πράγματα. Μα δεν ξέρω. Όπως και να τα δούμε όμως κρίσανε τα πράγματα, τα μεγάλα έσοδα πλην των εισιτηρίων διαρκείας και των εισιτηρίων είναι το τηλεοπτικό. Για την ώρα τα εισιτήρια διαρκείας δεν θεωρούνται μεγάλα έσοδα. Μπράβο, γιατί θεωρούνται... αν έχω μάζι είναι κοντά σε 7. Γιατί αυτή τη στιγμή η Λάρισα παραδείγματος χάρη. Και δεν μας τιμάει εμάς τον Αριανούς αυτό το νούμερο. Η Λάρισα αυτή τη στιγμή έχει περισσότερα εισιτήρια διαρκείας από τον Άρη. Αν αυτό μας ικανοποιεί τον εγωισμό μας. Όχι, δεν μας τιμάει. Δεν μας τιμάει τον καθένα προσωπικά. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι θα είναι έτσι. Πιστεύω ότι θα έχουμε πενταπλάσια στο τέλος. Εγώ πιστεύω ότι θα κάνεις 6.000. Άλλο τι πιστεύω και αν το πιστεύει και άλλο τι υπάρχει. Αν τα βάλουμε όμως αυτά τα κάτω επιμέρους, όλες οι συνθήκες που είναι διαμορφωμένες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Στην ελληνική οικονομία που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ελληνική οικονομία εδώ και κάποια χρόνια. Και στο ότι εσύ τόσα χρόνια σαν Άρης είσαι υπό το μηδέν, ας το δώσουμε λίγο αυτόν τον άνθρωπο ρε παιδιά, νέος άνθρωπος είναι. Βλέπω ότι κάνει κινήσεις, βλέπω ότι έχει ιδέες, μπορεί να αργήσει σε κάποια πράγματα, βλέπω ότι μαθαίνει από τα λάθη του. Να το δούμε αλλιώς, έχει βάλει χρήματα. Άρα και πρέπει... πάνω απ' όλα αυτό που λες, μου δείχνει ότι έχει τρέλα, ότι κυλάει αριανηλίκη μέσα του, δεν ξέρω αν είναι αριανός και δεν με ενδιαφέρει, αλλά βλέπω ότι τις κινήσεις γουστάρει. Εφάζει και λεφτά. Δεν χρειάζεται λίγο να το στηρίξουμε. Και να αφήσουμε την κρίνια για δεύτερη. Θα κρινιάσουμε φυσικά μέσα στον οπαδό και στο φιλόδο και εγώ θα κρίνω, δεν θέλω να είμαι πρωταθλητής κόσμου. Πρέπει να βάλουμε τις δεδομένες, τις συνθήκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Να σε υπομονή. Καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στον τελευταίο φίλο. Έλα, Χρυσάνθε. Πες μας και ένα νούμερο μέχρι το 17 για να δώσω το άλμπουμ της Πανίνη, μια που είσαι ο τελευταίος. Το 12, το 12. Το 12, ωραία. Πες μου αυτό που θέλεις. Το μικρό σου. Θάνος. Έλα, Θάνο. Σ' ακούω. Λοιπόν, αρχικά θέλω να πω ότι εγώ εισακίσα, χάρηκα που έφυγε ο Πλατέλας. Ναι. Το παιδί, εντάξει, δεν λέω. Για β' τεχνική ήταν πολύ καλός παίκτης, αλλά στην ΑΕΚ το 15 δεν ακούμπησε. Ναι, δεν πέτυχε στην ΑΕΚ και δεν πέτυχε στον Ατρόμητο. Στον Ατρόμητο το ίδιο. Αλήθεια είναι αυτό. Πόσο εγώ τώρα θα κρατήσω αυτό το παίκτη με 110 χιλιάρικα που δεν θα παίζει βασικός. Α, γι' αυτό, αυτό αποφάσισε ο Ερέρα. Αυτό ακριβώς είπε και ο Ερέρα και προτίμησε τον Τιγκινή με περισσότερα χρήματα. Για τον Τιγκινή, πολύ καλός δεν λέω.
Εντάξει, η ηλικία του λίγο με χαλάει. Έχει πατήσει τα 30. Εντάξει. 30 πιστεύω είναι, θα βοηθήσει. Πόσο να είναι, 20. 30 χρονών είναι η καλύτερη ηλικία για τον ποδοσφαιριστή. Δεν είναι μεγάλος. Ο Άρης, νομίζω, του χρόνου, στόχος πρέπει να είναι σίγουρα η πεντάδα. Το λιγότερο για μένα. Μα αυτό έχει οριοθετηθεί και από τον προπονητή και από τον πρόεδρο και από τους παίκτες που ακούμε και ο Σόουζα το ίδιο είπε και ο Ντιγκινή το ίδιο είπε και ο Τζανακάκης το ίδιο είπε. Άρα προφανώς ο στόχος είναι η Ευρώπη. Ναι, αλλά τώρα δεν είναι δυνατόν να έχουμε φτάσει 28 Ιουνίου, 2 Ιουλίου να αρχίζουμε προετοιμασία και να έχουμε 5 παίκτες στην ομάδα. 9 αρχίζει η προετοιμασία, όχι 2. 2 εξετάσεις, δεν έχεις 5. Έχεις και παίκτες 9, με συμβόλαια από πέρσι. 9. Έπρεπε να γίνουν πιο γρήγορα κινήσεις. Ο Μενέντες από ό,τι είδα σήμερα πάγωσε, δηλαδή μάλλον θα πάμε για άλλον. Αλήθεια είναι αυτό. Το ίδιο βλέπω και για Σέρο. Ο Σέρο έχει μια διορία 2 ημερών να απαντήσει, ναι. Τώρα, θα τρέξουμε τώρα. Για το αν θα έρθει ο Γιαννιώτος, εγώ... Χλωμό το βλέπω. Χλωμό και εγώ το βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Κοίταξε, υπάρχουν και ονόματα που δεν τα ξέρουμε, έτσι. Μην κοιτάς μόνο αυτά που ξέρουμε. Υπάρχουν και ονόματα που δεν ξέρουμε. Που σιγά σιγά θα πάμε σε μια διαδικασία ενεργοποίησης. Ναι, άρα, ναι, εγώ λέω ότι 9 Ιουλίου που η ομάδα θα φύγει πάνω, δηλαδή σε 10 μέρες από τώρα, θα πρέπει να έχεις ανακοινώσει ως τότε 5-6 παίκτες καινούριους και να έχεις τελειώσει και με τις ανανεώσεις 5-6 παικτών που είναι τώρα στο περίμενε. Αν του βάλουμε και τους 5-6 που είναι ήδη στο ρόστερ, να πας με 19-20 παίκτες πάνω και να προσθέτεις συνεχώς μέχρι να φτάσεις το 24-25 που θα είναι το ρόστερ σου τη νέα σεζόν. Αυτό εννοείται αυτό. Και τώρα για τα διαρκείας, ναι. Εγώ πιστεύω είναι απολύτως λογικό, εφόσον η ομάδα έκανε μία μεταγραφή μέχρι τώρα, έχουμε ακόμα Ιούνιο μήνα, δεν περίμενα να έχουμε από αυτή τη στιγμή 2.000 διαρκείας. Τα διαρκείας θα έρθουν τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβρη, τον Ιούλιο. Εγώ λέω θα αρχίσουν να έρχονται τον Ιούλιο τα διαρκεία σιγά σιγά, όταν αρχίσουν και τα φιλικά κτλ. Όταν αρχίζει γενικά ο Αριανός να βλέπει το νέο Άρη μέσα στο γήπεδο. Έτσι γίνεται παραδοσιακά. Απλά υπάρχει ο κόσμος που από τον ενθουσιασμό του πάει και λίγο νωρίτερα. Ρε παιδί μου, όταν έχει μεταγραφές, τέτοια πράγματα, κουνιέται ο κόσμος. Εντάξει. Και να σου πω κάτι, πρέπει να βρει και τρόπους να σε προσελκύσει και είπα. Ναι, υπάρχουν θέματα να δει και το θέμα του marketing, και ο Άρης είναι 20 χρόνια πίσω. Φυσιολογικό, όταν είσαι στη Γάμα και στη Β', φυσιολογικό είναι. Σιγά σιγά κινείται όμως, κινείται. Να είσαι καλά φίλε μου. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά. Νίκος Μοσχοβίτης έρχεται. Έχει πολλά να σας πει. Θα σας πει για Χαραλαμπόπουλο, για Κατσίβελη, για Μπέλ, για Τσαϊρέλη, για Μποχορίδη, για Βεργίνη, για Νταλό και 2-3 star του NBA που θα φιλοξενήσει στο Basket City που ακολουθεί. Να είστε καλά, ευχαριστώ και Χρήστο Κιώση. Αύριο εμείς το πρωί με Τρόικα, λίγο μετά τις 10 μαζί με Μάριο και το απογευματάκι βέβαια στο ραντεβού μας. Κανονικά αύριο δεν πρέπει να λείψω ρε φίλε. Δεν θα λείψω. Θα αφήσω τον Παπαδόπουλο να ξεκουραστεί και αύριο για να πήξει από Δευτέρα. Αρχίζουν και προετοιμασίες και τέτοια, χαμός θα γίνει, χαμός. Αυτά. Να είστε καλά.